Κυρίε και κύριοι, 4 Μαου είχε ξεκινήσει η σταδιακή άρση του πρώτου lockdown και μια αντιπαραβολή των στοιχείων με τη σημερινή κατάσταση, που πάλι επιχειρείται η μερική άρση των περιορισμών για τη λειτουργία τη αγορά, δείχνει ότι σήμερα η υγειονομική κατάσταση είναι αισθητά χειρότερη. Η Γεωργία Γαρατζιώτη θα μα παρουσιάσει Καλησπέρα. τα στοιχεία. Καλησπέρα, Γεωργία. Για να πάμε να δούμε σε στοιχεία που συγκεντρώσαμε πόσο πιο βαρύ είναι το επιδημιολογικό φορτίο αυτή τη φορά που συγγνώμη, καθυστερεί και την άρση των περιοριστικών μέτρων. 4 Μαου λοιπόν 2020 είχαμε την άρση του πρώτου lockdown και βλέπουμε ότι καταγράφηκαν δύο νεκροί από κορονοϊό στη χώρα μα. 11 12 του χθε δηλαδή, με μερική άρση των περιοριστικών μέτρων, ο αριθμό των νεκρών που καταγράφηκαν στη χώρα μα ήταν 102, δηλαδή 100 περισσότεροι, όχι 10, 100. Συνεχίζουμε λοιπόν για να δούμε τον αριθμό των διασωλημμένων συμπολιτών μα, που έχουμε τονίσει και, και τι προηγούμενε μέρε στα δελτία μα ότι κρίνουν και την επιβολή των περιοριστικών μέτρων. Σωστά. Ήταν 35 λοιπόν στι 4 Μαου. Ενώ χθε, 11 Δεκεμβρίου του 2020, 583 άνθρωποι αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη σε μονάδε αντιδική δι θεραπεία στη χώρα μα για να ξεπεράσουν τον ιό. 15 φορέ δηλαδή ο αριθ μεγαλύτερο αριθμό σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Και τα κρούσματα βέβαια πολλαπλάσια ενεργά κρούσματα, 982 στις 4 Μαΐου και 12.500 συνολικά στις 11 Δεκεμβρίου. Πάμε να δούμε τους λοσυλλεβόμενους τώρα στις απλές κλίνες COVID. Ήταν 284 Μαΐου και στις 11 Δεκεμβρίου 3.300. Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά και αυτή. Και τέλος πάμε στη Θεσσαλονίκη, η οποία σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος του ιού στο δεύτερο κύμα της πανδημίας. Ήταν μόνο ένας διασωληνωμένος συμπολίτη μας στις μονάδες συντατικής θεραπείας no, 186. και 186. Mm. Βλέπουμε λοιπόν ότι η διαφορά είναι στιτά μεγάλη. Σε ευχαριστώ Γεωργία.